Η ψηφοφορία για την εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσωπών μέχρι αυτή την ώρα πραγματοποιείται ομαλά με απόλυτη τάξη και ηρεμία. Μόλις τώρα άνοιξαν οι κάλπες και στα τέσσερα εκλογικά κέντρα στο Ενωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Οι ώρες λειτουργίας στα εκλογικά κέντρα του Λονδίνου είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα με διάλειμμα μεταξύ 12 και 12.30 τοπική ώρα μέχρι τις 10 το πρωί. Το ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων Παγκύπρια ανέρχεται στο 10,27%. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο και ώρα στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2016 παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση της τάξης του 0,3%. Στη βάση των προσώπων που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ασθενών με κορονοϊόν COVID-19 να ενημερώσω ότι λειτουργούν εννέα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα, τέσσερα στην επαρχία Λευκοσίας, δύο στην επαρχία Λεμεσού και από ένα στην επαρχία Πάφου Αμοχώς του Κιλάρνακα. Από τα 91 πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για τους ασθενείς COVID-19, μέχρι αυτή τη στιγμή Ψήφισαν 39 πρόσωπα. Τα ποσοστά προσέλευση των βουλευτικών εκλογών του 2021, αναεκλογική περιφέρεια, καθώ και τα αντίστοιχα ποσοστά προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, είναι τα ακόλουθα. Λευκοσία 9,34% ενώ στι προηγούμενε βουλευτικέ ήταν 11%. Λεμεσό 10,19% και το αντίστοιχο του 16%, 10%. Αμόχωστος 12,07 με αντίστοιχο ποσοστό το 10% για το 2016. Λάρνακα 10,39 με αντίστοιχο ποσοστό το 9%. Πάφος 12,54 με αντίστοιχο ποσοστό το 2016 12% και όσον αφορά το εξωτερικό το ποσοστό προσέλευσης αν έρχεται στο 5,78, αντιλαμβάνεστε αυτό αντιπροσωπεύει μόνο την Ελλάδα, όπου οι κάλπες άνοιξαν την ίδια ώρα που έχουν ανοίξει και στην Κύπρο. Και το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν στο 7%. Ευχαριστώ πολύ. έχουμε διευκρινίσει τα ακόλουθα. Στη βάση της εκλογικής νομοθεσίας δεν μπορεί να ανοίξει καμία κάλπη εάν δεν έχει τουλάχιστον 21 ψηφοδέλτια στην κάλπη μέσα της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. Γνωρίζουμε ότι προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτε μας που είναι στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήσαμε κέντρο στη Θεσσαλονίκη γνωρίζοντας ότι υπήρχε πιθανότητα εάν το ποσοστό προσέλευσης είναι μικρό, να μην εξασφαλίσουμε τα 21 Ψηφοδέλτια που απαιτούνται για να ανοίξει η κάλπη. Δεν γνωρίζομαι εάν θα χρειαστεί αυτό. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί, δηλαδή ανάλογα με την προσέλευση, εάν δεν εξασφαλιστούν 21 συμπολίτε μα που να ψηφίσουν στη Θεσσαλονίκη που να προέρχονται από την εκλογική περιφέρεια Κερίνια, τότε έχουμε μεριμνήσει ούτω ώστε η κάλπη αυτή. Συνοδευόμενοι τόσο από τον Προεδρεύοντα Υπάλληλο όσο και τον βοηθό του αεροπορικώ να μεταβούν στην Αθήνα, ούτε ώστε να αναμειχθούν με αντίστοιχη κάλπη τη Αθήνα και να προχωρήσει η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, δεν βλέπω να υπάρξει πιθανότητα ακόμα και να συμβεί μεγάλη καθυστέρηση, διότι γύρω στι 11, νομίζω θα είναι α, Αθήνα η κάλπη και κατ' επέκταση δεν θα χρειαστεί να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά θα δούμε στην πορεία. Θα ξέρουμε στις 6 όταν θα κλείσουν οι κάλπες αν αυτό το σενάριο τελικά θα υλοποιηθεί.